Arnos Online Education, σας καλωσορίζουμε παιδιά στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα και μαζί στην προετοιμασία μας για την εισαγωγή στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και σε προγράμματα υποτροφίας στη χώρα μας. Ας πάμε να απολαύσουμε μία άσκηση από τις δοκιμασίες, από τις ενδεικτικές δοκιμασίες και τα διαγωνίσματα εισαγωγής στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και τα προγράμματα υποτροφίας. Στον αριθμό 1237 υπάρχουν δεκάδες πόσες, 3, 12, 123 ή 237. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, εδώ τώρα η απάντηση μπορεί να μοιάζει εύκολη από ποια άποψη. Από την άποψη ότι αν εμείς έχουμε 1237, αν αναλύσουμε τον αριθμό θα πούμε ότι έχουμε. Τι? 7 μονάδες, 3 δεκάδες, 2 εκατοντάδες και 1 χιλιάδα. Επομένως, αν αναλογιστούμε εδώ, οι δεκάδες είναι πόσες? Οι δεκάδες είναι 3. Να πω το 3. Πριν κοιτάξτε εδώ, η εκφώνηση μπορεί να μας οδηγήσει σε δύο μονοπάτια. Το ένα μονοπάτι είναι να πει κάποιος το εξής, ότι α, πόσες δεκάδες έχω, άρα βλέπουμε τι λέει το ψηφίο των δεκάδων. Άρα υπάρχει το 3. Η άλλη όμως άποψη, γι' αυτό ίσως η εκφώνηση μέσω της αποσαφήνισης, μπορεί να δώσει την εξής προσέγγιση. Ότι το 1237, αν το παρατηρήσουμε, ουσιαστικά τι είναι? Είναι ο αριθμός 1000, δηλαδή η μία χιλιάδα, ο αριθμός 200, δηλαδή είναι αυτό που λέμε οι δύο εκατοντάδες, αν θέλετε δύο φορές το 100, οι τρεις δεκάδες, οι τρεις δεκάδες παιδιά είναι 3 φορές το 10, δηλαδή είναι ο αριθμός 30. Και οι 7 μονάδες, δηλαδή 7 φορές το 1, δηλαδή ο αριθμός 7. Αν αποδομήσουμε τον αριθμό στα επιμέρους συστατικά του. Αν λοιπόν εγώ πάρω τον αριθμό 1237, μπορώ να πω το εξής, ότι αυτό έχει χωριστεί σε τι? Έχει χωριστεί σε 123 δεκάδες, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι είναι οι δεκάδες, και σε 7 μονάδες. Κάθε αριθμός, παιδιά, μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, έτσι. Δεν νομίζω ότι αλλάζει αυτό τη λογική που έχουμε ήδη αναφέρει. Οι 30 είναι οι 3 δεκάδες, έτσι. Οι 2 εκατοντάδες, δηλαδή ο αριθμός 200, μπορεί να μεταφραστεί και ως εξής. Ο αριθμός 200 δεν μπορεί να μεταφραστεί είτε σαν 2 εκατοντάδες, είτε σαν 20 δεκάδες. Γιατί σε αυτή την περίπτωση οι 20 δεκάδες είναι 20 φορές το 10, άρα πάλι 200. Επομένως, οι 2 εκατοντάδες μπορεί να μεταφραστούν σαν 20 δεκάδες. Η μία χιλιάδα, το 1000, για να αποδομήσουμε το 1000. Μπορεί να πει κάποιος, δάσκαλε, είναι η εκατοντάδα χιλιάδα. Ναι, αλλά κάποιος μπορεί να πει, βρε δάσκαλε, είναι και 10 εκατοντάδες. Όμως γιατί άμα πούμε 10 φορές το 100, πάλι δεν μας κάνει 1000. Ναι, αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και 100 δεκάδες. Γιατί άμα κάποιος πει 100 φορές το 10, πάλι 1000 δεν μας κάνει. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι κάθε αριθμός μπορεί να μεταφραστεί με 2-3 όσους θέλετε τρόπους. Όπως το 1000. Μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η 1000, οι 10 εκατοντάδες, οι 100 δεκάδες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφράσουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έτσι λοιπόν το 1000 μπορεί να πει κάποιος ότι είναι 100 δεκάδες. Επομένως, γι' αυτό λέει, στον αριθμό πόσες δεκάδες υπάρχουν. Πόσες δεκάδες. Εγώ μάζεψα 100 και άλλες 20 και άλλες 3. Άρα συνολικά οι δεκάδες πόσες είναι, δεν είναι το 123 που γράψαμε. Οι δεκάδες δεν είναι 123. Και άλλες 7 μοναδίτσες. Οι δεκάδες λοιπόν είναι 100 και 20 και 3, 123. Άρα παιδιά κοιτάξτε, εδώ πέρα η απάντηση μας δεν είναι το προφανές. Οι δεκάδες, δηλαδή το ψηφίο αυτό καθεαυτό των δεκάδων. Οι δεκάδες τελικά παιδιά, τεχνιέντος διατυπωμένο το ερώτημα, είναι πόσες? 123. Λαμβάνουμε υπόψη μας λοιπόν παιδιά όλες τις δεκάδες. Και το 1000 που αντιπροσωπεύει τις 100 δεκάδες και το 200 που αντιπροσωπεύει τις 20 δεκάδες και το 30 που αντιπροσωπεύει τις 3. Άρα συνολικά είναι 123 οι δεκάδες. Γιατί παιδιά η άσκηση λέει έτσι εμέσως τι πλην σαφώς στον αριθμό. Αφορά λοιπόν όλο τον αριθμό. Όλη την οντότητα του αριθμού που θα μας οδηγήσει στο πόσες δεκάδες υπάρχουν μέσα σε αυτόν συνολικά.
Η σωστή απάντησή μας λοιπόν είναι ότι υπάρχουν 123 δεκάδες. Άρα η σωστή επιλογή είναι η γάμα. Και ακόμα περισσότερες ασκήσεις και τη διδασκαλία, την αναλυτική διδασκαλία της ANOS Online Education μπορείτε να απολαύσετε μέσα από τα αναλυτικά μαθήματά μας στην ιστοσελίδα, τα οποία προσφέρουν πλήρη και στοχευμένη προετοιμασία για τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλες που επιθυμείτε, παιδιά, να εισαχθείτε στα πρότυπα πειραματικά σχολεία της χώρας μας και σε προγράμματα υποτροφίας. Και μπορείτε, παιδιά, ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε και με τη γραμματεία μας στο σταθερό τηλέφωνο που θα βρείτε στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, προκειμένου για να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων μας, προετοιμασία σας για τα πρότυπα σχολεία. Να είστε καλά, να έχετε υγεία όλα τα παιδάκια και σας περιμένουμε στην εκπαιδευτική μας οικογένεια ARNOS. Να είστε πάντα καλά, να έχετε υγεία όλα τα παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ.